24 Αλεξάνδρεια στην Καβάλα και έχουμε εκπροσώπηση και από την Μεγαλόνισο την Κύπρο. Δίπλα μας έχουμε τον έφορο του ναυτικού ομίλου Λεμεσού, τον κύριο Παπαδόπουλο Ανδρέα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Ελλάδα για συμμετοχή στους κολυμβητικούς αγώνες? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε έναν ελληπό σε αγώνες στην Ελλάδα και ειδικά για τα Αλεξάνδρεια εδώ και αρκετά χρόνια, μπορώ να πω, λόγω του ότι είναι μια άρτια διοργάνωση η οποία μας προσφέρει αυτά που θέλουμε να δούμε από τους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες μας αυτή την περίοδο. Με πόσους αθλητές και αθλήτριες συμμετέχει ο ναυτικός όμιλος Λεμεσού? Φέτος 23 άτομα. Πώς βλέπετε εδώ πέρα την διοργάνωση εδώ με το κολυμβητήριο της Καβάλας, μιας και είναι η πρώτη φορά που τα Αλεξάνδρεια διεξάγονται εδώ στην πόλη μας? Οι εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μας. Είναι μια πολύ ωραία πόλη με ένα πολύ ωραίο κολυμβητήριο που προσφέρει όλες τις ανέσεις, ούτως ώστε οι κολυμβητές να βγάλουν το maximum της απόδοσης τους. Αλήθεια, οι υποδομές και το επίπεδο της κυπριακής κολύμβησης, πώς θα τις χαρακτηρίσατε, κύριε Παπαδόπουλε? Εντάξει, σε σύγκριση μαζί με την ελληνική κολύμβηση υστερούμε ακόμη αρκετά, αλλά κάνουμε όλα τα βήματα, προσπαθούμε να φτάσουμε κι εμείς σε κάποια στιγμή, σε κάποια περίοδο, στο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ελληνική κολύμβηση. Μάλιστα. Οπότε, αν τυχόν ξαναγίνουν αγώνες εδώ στην Καβάλα, θα μας προτιμήσετε με τη συμμετοχή σας? Οπωσδήποτε. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς ορίσατε στην Καβάλα. Ευχαριστώ.